Κύριε Υπουργέ, δεν έκλεισαν ακόμα οι πληγές από τις καταστροφικές πλημμύρες του περσινού χειμώνα στον ομό Χανίων και δυστυχώς οι κάτοικοι ξαναέζησαν τον εφιάλτη των πλημμυρών στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ειδικά στους δήμους Πλατανιά, Κισάμου και Καντάνου Σελήνου. Στις ήδη κατεστραμμένες περιοχές έχουμε εκ νέου σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, κατοικίες και πυμνιοστάσια. Αποκομμένες περιοχές εξαιτίας της έλλειψης αντιστήριξης των χωμάτινων μαζών δίπλα στο δίκτυο και τους ορμητικούς χυμάρους που κατέληγαν σε αυτό. Έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις και κατολιστήσεις χωμάτινων όγκων επί του εθνικού οδικού δικτύου, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων. Οι συνέπειες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας θείας τιμωρίας ούτε γενικά της κλιματικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσμα ανύπαρκτων υποδομών και δικτύων με εκατοντάδες αποκλεισμένα χωριά, λαϊκές κατοικίες, κατεστραμμένες όπως και βασική επαρχιακή οδική άξονες και σημεία του βόρειου οδικού άξονα, καταστροφές μέρους του αγροτικού δικτύου και άλλων υποδομών, γέφυρες, ζημιές στο αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο σε θερμοκήπια. Παράλληλα τις υποσχέσεις της προηγούμενης αλλά και της σημερινής κυβέρνησης, της περιφέρειας, των δημοτικών αρχών, οι κάτοικοι συνεχίζουν να υφίστανται τα αποτελέσματα της εγκληματικής αδιαφορίας του κράτους. Η χρηματοδότηση από το κράτος παραμένει ισχνή. Και ενώ το κόστος από τις περσινές ζημιές ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, τα μόνα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι 15 εκατομμύρια ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από ιδίους πόρους της περιφέρειας και 4,5 εκατομμύρια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της κατά τα άλλα φυλές πλαχνής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καλύπτουν καν τις άμεσες ανάγκες, ενώ ούτε λόγος να γίνεται για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας. Απλά έχουν γίνει κάποιες διανοίξεις δρόμων και καθαρισμοί καλαμιών από τα ρέματα. Δεν προχώρησαν ούτε οι ουσιαστικές και απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης αντιστήριξης του οδικού δικτύου και των γεφυρών, ούτε και στο σύνολό τους τα αναγκαία μέτρα προστασίας εν ώψη του χειμώνα που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Καμία αποζημίωση των πληγέντων σε κατοικίες, φυτικό, ζωικό κεφάλαιο και άλλα. Έδειξαν οι πλημμύρες τελικά για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτη και ανοχήρωτη είναι η χώρα, όχι μόνο η Κρήτη, γιατί έχουμε και τα φαινόμενα στη Θάσο, στην Κινέτα και αλλού, από την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών και άλλων έργων υποδομής. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να καταγραφούν και αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζημιές, να αποζημιωθούν οι πληγέντες από τον κρατικό προϋπολογισμό στο 100%, να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες ώστε να διασφαλιστεί πως το φαινόμενο αυτό δεν θα επαναληφθεί και να αποζημιωθεί το σύνολο των πληγέντων, καθώς και να ελαφρυνθούν από φόρους, δημοτικά τέλη, έμφυα, χρέη σε τράπεζες και επίσης να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζημιές στο εθνικό δίκτυο και στο επαρχιακό και να γίνουν μελέτες υποστήριξης του εδάφους. Να υλοποιηθούν χωρίς καμιά καθυστέρηση όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τα απαραίτητα έργα διάνοιξης και ευάνθησης των ποταμών, διευθέτησης των χυμάρων και αντιδιαβρωτικά έργα που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών με βάση και τις μελέτες του ΙΠΚΑ.